Καταγγέλουμε την απαράδεκτη αστυνομική επίθεση, την πρωτοφανή βία και καταστολή που δεχτήκαν οι συνάδελφοί μας στο Δέλτα Πιθήτα, στην νομική Κομωτινή. Η κυβέρνηση, αφού δεν κατάφερε να πείσει του φοιτητέ να ταχθούν υπέρ του νομοσχεδίου, αφού έβγαλε τι καταλήψει και τι γενικέ μα συνελεύσει παράνομε, τώρα επιστρατεύει την νομική καταστολή για να πνίξει τι κινητοποιήσει μα, τι καταλήψει μα, τι γενικέ συνελεύσει που γίνονται με δημοκρατικού τρόπου και η πλειοψηφία των φοιτητών αποφασίζουν και έχουν ταχθεί κατά του νομοσχεδίου της κυβέρνησης, δεν θα μα αποτρέψει η κυβέρνηση με την καταστολή που επιστρατεύει. Καταγγέλουμε την απαράδεκτη ενέργεια εχθέ στη νομική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη να εισβάλλουν τα ΜΑΤ, να χτυπήσουν, να συλλάβουν φοιτητέ που αγωνίζονται για το δικαίωμά του στι δωρεάν σπουδέ απέναντι στα αντιεκπαιδευτικά σχέδια τη κυβέρνηση, απέναντι στο νομοσχέδιο που επιχειρεί να φέρει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να και δει, τα Εκ μέρους των εργαζομένων στα πανεπιστήμια καταγγέλνουμε την απαράδεκτη εισβολή των ΜΑΤ καθώς και την προσαγωγή των φοιτητών συνομική στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της ΡΑΚΙΣ. Η κυβέρνηση έχει απόλυτα την ευθύνη. Επιλέγει να απαντήσει στο δίκαιο αγώνα των φοιτητών για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για πτυχία με αξία, με καταστολή και Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας είναι πολύ βαθιά γελασμένη αν νομίζουν ότι με την καταστολή, τη συκοφαντία, την απόπειρα τρομοκράτησης του δίκαιου αγώνα των φοιτητών θα τους λυγίσουν και θα περάσουν την αντιεκπαιδευτική τους πολιτική. Θα περάσουν το βαθιά αντιδραστικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η δεν θα περάσει! Δηλώνουμε ότι δεν θα περάσει. Οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, μαζί με του φοιτέ, μαζί με του διδάσκοντε, του υπόλοιπου εργαζόμενου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα δυναμώσουμε τον αγώνα μα να μην περάσει, να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συνεχίζουμε ακόμα πιο φασιστικά, ακόμα πιο δυναμικά. Αρχή γενομένη από το Συλλαλητήριο, το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο, στι 8 του Νουμίνα, στι 12 η ώρα στα Προπήλαια. Το δίκιο του αγώνα μπροστά για να... Ο αγώνας των φοιτητών είναι αγώνας δίκαιος. Ο αγώνας των φοιτητών είναι αγώνας όλου του λαού. Γι' αυτό και εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε από την πρώτη στιγμή μαζί στα συλλαλητήρια, στις κινητοποίησεις, στις διαδηλώσεις. Διεκδικώντα αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία, διεκδικώντα το δικαίωμα στη μόρφωση να είναι δικαίωμα για όλα τα παιδιά και για όλου του νέου ανθρώπου και να μην εξαρτάται από την τσέπη τη κάθε οικογένεια. Δυναμώνουμε λοιπόν τον αγώνα την κοινή δράση, τον δίκαιο αγώνα τη πλειοψηφία των Φοιτητών, που μέσα από μαζικέ διαδικασίε και γενικέ συνελεύσει βγαίνουν στο δρόμο. Δυναμώνουμε και από την πλευρά μα εκπαιδευτική την συμμετοχή μα στις κινητοποιήσει. στι 8. Την Πέμπτη στι 8 του Φλεβάρι, θα βρεθούμε μαζικά στο δρόμο. Έχουμε πανελλαδική στάση εργασία, οι εκπαιδευτικοί, φοιτητές, οι φοιτητέ, οι μαθητέ, όλο ο λαό για να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μα στην αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία. Α το καταλάβει επιτέλου η κυβέρνηση. Ό,τι και να κάνει, αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περάσει. Οι διοικητέ δεν είναι πελατεία, παλεύουν για δημοσία και δωρεάν παιδεία.